Καλωσορίζω από τις Βεξέλλες την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα σε εσένα, σε όλους τους ανθρώπους άτρα, στην περιοχή. Είναι μεγάλη μου τιμή. Δικιά μου χαρά. Διακρίνω ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, τεχνικό εννοώ. Ελπίζω να διορθωθεί. Σταθεροί είστε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν κάνω παρενέσεις δημοσιογραφικές. Τι σημαίνει, μάλλον οι Βρυξέλλες, πώς είδαν αυτήν την χθεσινή εξέλιξη στην Ελλάδα? Καταρχήν είναι μια πολύ σημαντική κίνηση με την οποία φαίνεται πως καθαρίζει η πολιτική ατμόσφαιρα. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή η κίνηση που κάνει η κυβέρνηση έχει στόχο να φύγει η αβεβαιότητα από το τραπέζι. Να σταματήσει η συζήτηση για το αν η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να εκλέξει ή όχι πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την συζήτηση αυτή να την αναλάβουν οι βουλευτές, οι οποίοι θα αποφασίσουν με φανερή ψηφοφορία το αν θέλουν ή δεν θέλουν να εκλεγεί πρόεδρο της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή. Παράλληλα, σε αυτό το δίμηνο δίνεται η δυνατότητα, εφόσον εκλεγεί πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί και να προχωρήσει την ολοκλήρωση του προγράμματος και στη νέα φάση που είναι η προληπτική επιστολική γραμμή. Εφόσον δεν εκλεγεί και πάμε σε εκλογές, η κυβέρνηση με ανανεωμένη εντολή πλέον θα προχωρήσει στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Είναι νομίζω η κίνηση που επιβλήθηκε από τα γεγονότα να γίνει, αλλά ωστόσο έγινε από τον Πρωθυπουργό με μια ευσυγκρισία, γιατί η αβεβαιότητα είναι αυτή που στην πραγματικότητα υπονομεύει την οικονομία και η αβεβαιότητα δεν μπορούσε να παρατεθεί. Ρωτούν πολλοί. Και το βλέπω και σε μηνύματα ακροατών μας εδώ στο Sky Patras. Λένε, είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός, αν δεν είχε τους 180 απαιτούμενους της 29ης Δεκέμβρη και ήθελε χρόνο να βρει, γιατί μέρα με τη μέρα υπήρχαν διαφορετικές τοποθετήσεις μελών του Κοινοβουλίου, αν δεν είχε τους 180 να επισπεύσει τις διαδικασίες, εκτός και αν έχει βάλει αυτό που είπατε και εσείς, παραπάνω από το κομματικό ή κυβερνητικό συμφέρον, αυτό το οποίο είπατε, να υπάρχει το ξεκάθαρο τοπίο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συνομιλητές της Ελλάδας. Πάνω απ' όλα υπάρχει το εθνικό συμφέρον. Και αυτή η κίνηση έχει στόχο το εθνικό συμφέρον και την υπεράσπιση του. Την ενίσχυση του εθνικού συμφέροντος, την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος. Βεβαίως γίνονται διεργασίες. Και βεβαίως το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει η κυβέρνηση είναι καταλήτης σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ψηφοφορίας. Οι βουλευτές είναι αντιμέτωποι πλέον με τη συνείδησή τους. Και κανένας δεν μπορεί να τους δώσει οδηγίες τέτοιες που θα δημιουργήσουν τετελεσμένα. Οι βουλευτές είναι αυτοί που αποφασίζουν. Αν ρωτήσω τη Μαρία Σπυράκη, την ρεπόρτερ των πολιτικών εξελίξεων, μήνες πριν στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα αναρωτιόταν αν πράγματι η επίσπευση συνεπάγεται και την ύπαρξη των 180? Αλλά αυτό δεν σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα καταλάβαινα κιόλας. Τώρα το καταλαβαίνω πολύ περισσότερο, γιατί είναι άλλη μου η δουλειά, άλλη η δουλειά μου και άλλος ο ρόλος μου. Mm-hmm. Δεν θα καταλάβαινα κιόλας ότι πρόκειται για μια επιλογή η οποία στόχο έχει την υποστήριξη του εθνικού συμφέροντος. Mm-hmm. Και στόχο έχει το ξεκαθάρισμα του τοπίου. Εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει υπό το καθεστώς της αβεβαιότητας τους επόμενους μήνες. Είναι σαφές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να πει ναι σε καμία υποψηφιότητα, και είναι σαφές ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την προεδρική εκλογή για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να θέλει να εξαντλήσει τη θητεία της και να σταθεροποιήσει το τοπίο, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα και δίνοντας στην Ελλάδα την ασφάλεια που θα της επιτρέψει να γυρίσει στην κανονικότητα. Συγκρούονται δύο πολιτικές, δύο γραμμές. Επ' αυτού λοιπόν θα κληθούν να τοποθετηθούν οι βουλευτές. Επειδή είπατε ότι. Και είναι επίσης καθαρό ότι η προεδρική εκλογή αποσυνδέθηκε από την ψήφο εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Η προεδρική εκλογή είναι μια μείζωνα επιλογή. Και στη μείζωνα επιλογή ο καθένας παίρνει τις ευθύνες. Είπατε πριν ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, ιδιαίτερο ρόλο, συνενετικό ίσως ρόλο ή και το αντίθετο, το όνομα του Προέδρου, του προτινόμενου από την κυβέρνηση Προέδρου για Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι υπήρχε στην ακατάσχετη ονοματολογία κάποιο πρόσωπο που να είπαν κάποιες από τις πτέρυγες της Βουλής «Α, αν είναι αυτός, να το δούμε». Εξαιρώ λίγο το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, κυρίως σε δεξιόστροφους βουλευτές, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος όμως δεν είναι μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που γίνεται εν κενό, νομίζω. Δεν υπάρχει συζήτηση για το αν ο πρώην Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για αυτό το αξίωμα.
εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι να μιλήσουμε. Τι θέλω να πω, συγγνώμη που διακόπτω. Υπάρχει, λέτε, πιστεύετε ότι υπάρχει η πιθανότητα προσώπου που θα αλλάξει και πάλι τα δεδομένα και θα κάνει βουλευτές από την ψήφο των οποίων κρίνεται το αποτέλεσμα να ξανασκεφθούν και να επανακαθορίσουν τη στάση τους? Αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι η ανακοίνωση του προσώπου θα είναι καταλυτική για να καθορίσουν τη στάση τους οι βουλευτές. Είμαι νομίζω σοφής. Νομίζω, δηλαδή, εγώ τώρα που το ακούω λίγο πονηρά δημοσιογραφικά, είναι σαν να μου λέτε ότι το περίπου υποπτεύεστε ή περίπου γνωρίζετε ποιο θα είναι. Μα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από λίγο με το Σταύρο Δήμα. Αυτό. Πέραν αυτού, λέω με αυτό. Από εκεί συμπεραίνετε, ναι, αυτό το οποίο λέτε. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε πριν από λίγο με το Σταύρο Δήμα. Ο Σταύρος Δήμας είναι μια προσωπικότητα που τουλάχιστον εδώ στις Βρυξέλλες που βρίσκομαι εγώ με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή μετά την εκλογή μου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει μόνο θετικά σχόλια για την επίδοσή του την περίοδο που ήταν επίτροπος. Ήταν στην πρώτη επιτροπή Βαρόζο, ο επίτροπος περιβάλλοντος με πολύ θετικές επιδόσεις. Είναι ο επίτροπος που καθόρισε τους στόχους 20-20-20, δηλαδή τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι ο επίτροπος ο οποίος είχε την επικρισία να προειδοποιήσει την τότε κυβέρνηση για το βασικό μέτωχο. Είναι ένα πρόσωπο που κανένας δεν μπορεί να του χρεώσει ότι έπαιξε κομματικά παιχνίδια, ακόμη και αν κανένας επίσης δεν μπορεί να αγνοήσει το ότι ήταν ένα προβεβλημένο στέλεχος της παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, επί έτη, ένας άνθρωπος που χρημάτισε πολλές φορές υπουργός, που εξελέγει πολλές φορές στην Κορινθία και που αφιερώθηκε στην υπηρεσία του καθήκοντος. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί πλέον χτυπήσαμε το ονοματεπώνυμο του Σταύρου Δήμα, μπορεί να φέρει συνένεση μέσα στο Κοινοβούλιο το όνομα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαίρει βαθύτατη εκτίμηση από πολλά πρόσωπα μέσα στο Κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε, το Κοινοβούλιο είναι αποτυχημένο και το λόγο δουλειά. Ως εκ τούτου, μένει στους εθνικούς βουλευτές να αποφασίσουν το τι ακριβώς θέλουν από την προεδρική εκλογή. Οι εθνικοί βουλευτές είναι αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Δεν νομίζω πως είναι η θέση μου τέτοια που μπορώ να πω ακριβώς τι θα κάνω. Είμαι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσπαθώ να είμαι εδώ στη δουλειά μου και να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Και πάντα να λειτουργώ με βάση τη συνείδησή μου. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο θα κάνουν και οι συνάδελφοί μου στην Εθνική Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Σπυράκη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Sky 89,4.